Σε αυτή την προβλήτα που δεν διασφαλίζει στο ελάχιστο την ασφαλή πρόσδεση, δένουν εδώ και δεκαετίες τα πλοία που πραγματοποιούν τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα Σφακιά και την Παλαιόχωρα προς την Αγία Ρουμέλη. Μετά από προσπάθειες πολλών ετών και με τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής να ζητούν διαχρονικά την αναβάθμιση του λιμανιού, το Λιμενικό Ταμείο Χανίων δρομολογεί το έργο κατασκευής νέας προβλήτας. Εκκρεμεί παράδοση περιβαλλοντολογικής μελέτης για αυτό το έργο, να τη διαβιβάσουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να την εγκρίνει με πάρα πολύ χρόνο, φαντάζομαι, και 15-17 υπογραφές, και μετά να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων με 400.000 ευρώ, ωστόσο απαιτείται επίσπευση της διαδικασίας των εγκρίσεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Να δοθεί μια λύση στις εγκρίσεις περιβαλλοντολογικών μελετών των έργων του νομού Χανίων, ίσως με κάποιο ειδικό τμήμα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Είτε να μεταφέρονται εδώ στο παράρτημα της περιφέρειας Κρήτης, γιατί στο Ηράκλειο χάνονται. Με μια δεύτερη μελέτη, το Λιμενικό Ταμείο Χανίων επιχειρεί να αναβαθμιστούν συνολικά οι υποδομές στο γραφικό χωριό της Αγίας Ρουμέλης στην έξοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Έτσι, σε ορίζοντα πενταετίας, προβλέπεται να έχει δημιουργηθεί και η λιμενική εγκατάσταση στο δυτικό άκρο της περιοχής, στη θέση μας Χάλη.